Καλά, έχουμε ωραία μουσική. Πολύ ωραία μουσική, ωραίοι ρυθμοί. Αλλά θέλω να σα πω ότι οι ρυθμοί τη Παρασκευή κανονικά πρέπει να είναι λαλα, λα, λα, Δηλαδή πιο έτσι απαλή. Αντιθέτω όμω, Θεοδόρα, πότα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αντιθέτω όμω με αυτά που λέω, οι ρυθμοί τώρα στη Βουλή είναι. Λοιπόν, τα νεύρα μου. Είναι το μεγαλείο σου. Τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω, κυρίε και κύριοι, διότι μιλάνε για την ακρίβεια. Αχθεμο, που θα λέγαμε λέγανε και στη Γαλλία. Με τοπική για την ακρίβεια στη Βουλή, κυρίε και κύριοι. Η τελευταία πολιτική μάχη πριν τι ευρωεκλογέ. Ε, και πραγματικά ε, έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι. Ξεκίνησε στι 10.30 με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μιλάει αρχικά. Ναι, Τώρα βλέπουμε την... είναι ζωντανό στο βήμα τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι στο έτσι. βήμα ο κ. νωρίτερα είχε τον λόγο ο Πρωθυπουργό. Η έναρξη διαδικασία ξεκίνησε με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε ότι το πρώτο πρόβλημα που ταλαιπωρεί όλα τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Είναι ο ελέφαντα, χαρακτηριστικά στο δωμάτιο. Η αναμέτρηση με το πρόβλημα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ανέφερε ο κύριο Μητσοτάκη στην έναρξη τη ομιλία του. Εφαρμόζουμε, τόνισε, μια πολιτική με στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση τη εσχροκέρδεια αλλά και την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μα. Έχει να μεν, παρατήρησε το πρόβλημα εθνικέ ιδιαιτερότητε, πλην όμω δεν είναι μόνο ελληνικό. Όπω είπε ο κ. Ανδρουλάκη, αναμένονται αργότερα οι τοποθετήσει και από του υπόλοιπου πολιτικού αρχηγού, ενώ θα μιλήσουν Χριστίνα και οι υπουργοί, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το πώ διαμορφώνονται τα πράγματα στην ελληνική οικονομία. Ο ε, και πώς... είναι αυτό που ήθελε να έρθει το νομοσχέδιο ναι, αυτό, κύριος, η το... ε... το... ε... συζήτηση αυτή στη Βουλή. Ο και κύριος Φάμελο, ναι. Ε, είναι η τελευταία ε, και αξίζει. Πριν τι ευρωεκλογέ. Ναι, πριν τι ευρωεκλογέ, βεβαίω, να είμαστε σαφεί. Ε, και αξίζει βεβαίω ε, να πούμε ότι ε, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον ε, αναφέρουν οι γαλάζια στελέχη ε, παρασκηνιακά, ε, η μεγάλη μάχη είναι αυτή με την ακρίβεια. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προτάσει και ξαναπροτάσει ο Πρωθυπουργό και θέλει να δώσει έμφαση πέρα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, με τα μηνύματα που εκπέμπει η χώρα μα προ πάσα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σε Σκόπια αλλά και με Φρέντ Μπελέρη στην Αλβανία είναι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα ε, Χριστίνα, και είναι απόλυτα λογικό βλέπουμε πως διαμορφώνονται τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ και πως να μην είναι η μουσική σας μόνο λένε, σου, είναι. Μόνο <laughs> τα σούπερ μάρκετ Τώρα όχι, ε, σαφώς και στα όχι. καφέ που τώρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο το κακάο, είναι και η τιμή του καφέ που αυξήθηκε πάρα πολύ. Συγγνώμη, δηλαδή. Αν κόψει από τον Έλληνα ε, τον καφέ που πίνει χαλαρά ή μη χαλαρά, δεν έχει σημασία ε, στο, στο να παραγγείλουμε, στο να πάμε με ένα φίλο μια φίλη, στα γρήγορα take away, ό,τι και να έχει. Αν αυτό ήδη ακρίβεινε. Ναι. Αν αυτό το πα, δηλαδή να πιει ένα καφέ τη μέρα έτσι στα γρήγορα και δίνει 5 ευρώ. Ε, συγγνώμη, δηλαδή. Και θέλει να δώσει 5 ευρώ και για το φίλο σου ή τη φίλη σου, για το παιδί σου. Για τη μαμά σου, για τον μπαμπά σου, κάλικε. Και την ίδια ώρα αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα και επιχειρηματίες επιχειρηματίε στην εστίαση και οι ξενοδόχοι. Οι οποίοι λένε τι, λένε, ιδίω στη Χαλκιδική, ότι είναι πολύ ανταγωνιστικά τα πράγματα, Χριστίνα, τώρα, όσον αφορά την Ισπανία και την Τουρκία, που παίρνουν τουρίστε που σε άλλη περίπτωση θα ερχόταν στη χώρα μα, γιατί έχουν άλλη τιμολογιακή πολιτική, με αποτέλεσμα τα ξενοδοχεία τη Χαλκιδική πλέον να γίνονται ακριβά. Ιδίω για του Βαλκάνιου. Είναι, είναι το ε, δεν είναι πολύ αισιόδοξη ω προ το πώ θα κυλήσουν τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα σπάσει ρεκόρ φέτο η Χαλκιδική. Είναι ογκοσταλέξ. Ε, τώρα, κυρίε και κύριοι, στη Βουλή υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ε, το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Ε, αυτό έγινε χθε το βράδυ και υπήρχε και έντονη πολύ διένεξη ε, μεταξύ της, ε, του κυρίου Γεωργιάδη και τη κυρία Κωνσταντοπούλου, όπω είδα. Ε, υπέρ τη αρχή του τάχθηκαν οι βουλευτέ Νέα Δημοκρατία ενώ όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Καταψήφισαν εκτό των σπαρτιατών που δήλωσαν παρόν. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο Κώστα Κρέκα, υποστήριξε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα με στόχο να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το πρόβλημα του πληθωρισμού, τη αισχροκέρδη και των αθέμητων πρακτικών στην αγορά, αλλά και να προστατευτούν οι καταναλωτέ από την ακρίβεια και να ενισχυθεί η διαφάνεια. Ενώ όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση από την πλευρά του έκαναν λόγο για πρόχειρα και αποσπασματικά μέτρα, που στο μόνο που βοηθούν είναι να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη. Των πολιεθνικών εταιριών σε βάρο των Ελλήνων καταναλωτών. Των καταναλωτών, Θεοδόρα τα που στην πραγματικότητα ε, σ, το σαρώνονται τα νοικοκυριά του ε, από το κύμα αυτό τη ε, ακρίβεια. Ε, οι ίδιοι καταναλωτέ, μιλώντα μαζί του, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ε, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτά τα ρεπορτάζ που κάνουμε και που δείχνουν ότι για πολύ κόσμο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο τελειώνουν τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει. Μισθό, από οτιδήποτε τέλο πάντων, από μικροσύνταξει και όλα αυτά. Και θα πρέπει το επόμενο δεκαπενθήμερο, να μην πω δεκαήμερο, α πούμε, να μην το πω δεκαπενθήμερο, να πω στο εικοσαήμερο τελειώνουν, και πρέπει το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα να το βαδίσει αγκομαχώντα. Σκεφτόμαστε. Περικοπέ και πάλι περικοπέ. Να μην, δηλαδή, μην πάρει καφέ. Ε, 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 έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε έξω για μα που μπορούμε και να βγούμε και μια φορά έξω και να σκεφτούμε, α μην πάρω δεύτερο ποτό. Μα τα μεταφράζει όλα σε είδη πρώτη ανάγκη. Θέλω να σου πω, άκουγα τι φράσεις σε συνομιλία δίπλα μου. Παραδείγματο χάρη, δύο τρία κρασί έξω σε κατάστημα εστίαση, 12 ευρώ. Ε, σχεδόν. Ε, ένα κιλό τυρί. Σχεδόν. Πολύ ναι. σχεδόν. Και μου λέει ο Φώτσο ο Κινέζο, α μη μου το θυμίζει, μην σταματήστε αυτή τη συζήτηση, λέει, γιατί έχω να πάω από σούπερ μάρκετ σήμερα. Ναι. Εντάξει, αυτή δεν είναι κατάσταση όμω. Σαφώ δεν, δεν, είναι. Τώρα, κυρίε και κύριοι, διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία για την τραγωδία στα Τέμπη, η Θεοδόρα Πότα. Ναι, η ποινική αυτή η δικογραφία για τα Τέμπη αφορά στον τέο υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον τέο υπουργό υγεία, τον κύριο Θανάσιο Πλεύρη, τον τέο υπουργό μεταφορών, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, αλλά και την τέο υπουργό υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη είναι η δικογραφία η οποία είχε τεθεί Χριστίνα στο αρχείο έπειτα από την Λάρισα. Ανασύρθηκε έπειτα από παρέμβαση του αριού πάγου. Είχαμε άλλωστε μήνυση από πλευρά των συγγενών των θυμάτων και αναφέρονται συγκεκριμένα στο αποκαλούμενο μπάζωμα στον τόπο. Τη τραγωδία. Η εν λόγω διαδικασία έτρεξε χτε το βράδυ, μία μέρα πριν κλείσει η Βουλή, πριν από τι Ευρωεκλογέ, όπω είπαμε και νωρίτερα, και διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 86 του Συντάγματο περί ευθύνη υπουργών. Όπως ε, θα έχει πολύ, πραγματικά δηλαδή, θα τροφοδοτήσει πολύ και την δημόσια συζήτηση, αλλά και απασχολεί όλου του Έλληνε η εξέλιξη αυτή τη ιστορία και πραγματικά το παρακολουθούμε με πάρα πολύ έτσι προσοχή, αλλά και με πολύ. Θλίψη, καθώ έρχεται στο νου μα το τραγικό δυστύχημα. Ε, τώρα πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι. Είχαμε χθε κομισιόν debate χωρί εκπλήξει, με κόντρε για το μεταναστευτικό και το φάντασμα τη ε, ακροδεξιά να αιωρείται. Αν ευριαίω αποστηρωμένη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελευταία τηλεμαχία των υποψηφίων για την Προεδρία τη Κομισιόν. Σαφώ πιο προετοιμασμένοι άπαντε από το πρώτο debate, αλλά και πάλι χθε τα πράγματα δεν ήταν ε, 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 ιδιαίτερα καλά. Ξεχώρισε η κόντρα Νίκολα Σμιτ με Ursula Fon το μεταναστευτικό. Ε, Επίση, επίθεση εξαπέλυσαν εναντίον τη Φοντερ Λάιεν για τι μετακλογικέ συνεργασίε τη και δει με την Τζιόρτζια Μελώνη τόσο ο Νίκολα Μιτ όσο και υποψήφιο του Ρινιού Σάντρο Γκότσι. Ε, να πούμε λοιπόν ότι και εκεί υπάρχουν οι μεγάλε κόντρε, ε, αλλά ε, αυτά τα debate φαίνεται ότι και ευρωπαϊκά τουλάχιστον δεν αλλάζουν ε, την πορεία των ε, πραγμάτων. Ε, θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην επικαιρότητα, Θεοδόρα Πότε με το κύπελο Ελλάδα. Χτε είδε τι έγινε. Ε, στη Θεσσαλονίκη. ναι, 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 ναι γιατί ο παδί του Άρη, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Ε, συνόδευσαν την αποστολή για το μεγάλο αυριανό ε, τελικό. Και εντάξει, είναι απόλυτα δεδομένο το γεγονό ότι όχι μόνο οι Αριανοί, αλλά ε, πολλοί Θεσσαλονίκοι θέλουν να έρθει εδώ. Ανάμεσά ε, το τους τροφέο. και εγώ, που δεν είναι Αριανή έτσι. Παναθηναϊκός και Άρης λοιπόν, είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν Το τρόπο του κυπέλου Ελλάδα για τη σεζόν 2023-2024. Τα βλέμματα στραμμένα στην αυριανή ημέρα στο βόλιο, στο, Βόλο, και στο πανθεσσαλικό. Το... Αργά <στάδιο> <στάδιο> Είναι το βράδυ. Αυτό και μισή ξεκινάει ο αγώνα. θα το δείξει λοιπόν αυτό που είδα στη τηλεόραση είναι ότι θα δείξει μετά να μετάδοσε το κανεί. Πιθανώ. Ναι, Γιατί ναι, Είδα ναι. 12 παρά ότι θα το έχει το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθο. Στην Κοσμοτέ θα, 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 είναι α, ε, ε, ζωντανά. Mm -hmm. Ναι, ζωντανά mm -hmm. στι 8 και ε, αλλά δεν θα έχει θέατε. Έτσι το γνωρίζαμε αυτό. Ούτω ή ε, άλλω είναι μια απόφαση που έχει κάνει. Εντάξει, α έρθει καιροπή. στη Θεσσαλονίκη και α μην έχει θέατε. Πανηγυρισμό θα έχουμε πάλι. Εμεί είμαστε πανηγύρια για τον Πάο, Πανηγύρι για τον Άρη θα θέλαμε να δούμε τι θα γίνει με τις των ανθρώπων που αγαπούν την πόλη και την ε, και σκέφτονται τοπικά. Αγαπούμε ε, και τις, ε, α, την αφορμή για χαρά. Έτσι? Α, είναι μια αφορμή. Ναι, για χαρά. και βεβαίω δεν σημαίνει αυτό ότι του αντιπάλου του βλέπουμε, θέλουμε εμεί να κερδίσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν ευχόμαστε καλή επιτυχία να κερδίσω καλύτερο. Θα πω εγώ. Ε, άλλωστε και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και επαναθηνικού και Ολυμπιακού και αεξίδε έχουμε πολλού στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Το πω αυτό. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολλού. Ε, τώρα Θεοδώρα Πότα θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και γιατί εγώ. θα κλείσουμε ε, λίγο πιο. Πιο σύντομα, γιατί έχουμε ωραίου καλεσμένου σε λίγο. Η κυβέρνηση έτοιμη να καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών, κυρίε και κύριοι, για αυτό το μεγάλο θέμα που το αναδεικνύουμε εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση. Με τη Θοδόρα Πότε, έχετε ραντεβού στι 5 το απόγευμα με το Δελτίο Ειδήσεων. Ε, και εμεί σε πολύ λίγο θα υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο, αφού δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου, σχολιάζοντα την επικαιρότητα με το γεγονό ότι η κυβέρνηση είναι πράγματι έτοιμη να καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα μιλήσουμε καλλιτεχνικά και όχι μόνο, αλλά θα μιλήσουμε και μεταφυσικά. Για ποιο λόγο θα είναι μαζί μα ο Στέλιος Καλαθά, ο γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη και ο συνεργάτη του ηθοποιό Μάνθο Καλαντζής. Έρχονται μόνο για μία παράσταση αύριο στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να του φιλοξενήσουμε εδώ στο στούδιο σε πολύ λίγο. Ο Άδωνο Γεωργιάδη λοιπόν είπε ότι αν συνεχιστούν οι προκλήσει από τα Σκόπια, η κυβέρνηση θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα ακούσουμε ευθύ το ηχητικό, αφού προσθέσω πριν το άκουσμα του ηχητικού πω Πλέον η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει κυρίες και κύριοι και τοποθετεί στο λεξιλόγιο της αυτό που μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητο θα λέγαμε για πολλούς από την κυβέρνηση. Τι τοποθετεί στο λεξιλόγιο. Τη λέξη καταγγελία. Το λέει ο Πρωθυπουργό, το είπε ο Πρωθυπουργό ο κύριος Μητσοτάκης σε πολλές ομιλίες του που έκανε στην ε, Δυτική Ελλάδα και στην Μακεδονία λέγοντας ότι Εάν συνεχίσουν έτσι οι γείτονέ μα, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε άλλε κινήσει πέρα από την, ε, ε, το κλείσιμο τη εισόδου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και βγαίνει και ο Άδωνε Γεωργιάδη εχθέ, και νομίζω ήταν και ο καταλληλότερο από την κυβέρνηση, για να πει ότι αν συνεχιστούν οι, προ, οι προκλήσει από τα Σκόπια, η κυβέρνηση θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπορ. Έχω πει στο, σε πολλού φίλου μου στην κυβέρνηση ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι δώστε εκατοντάδες χιλιάδες διαβατήρια στους βλαχόφωνους των Σκοπίων. Δημιουργείται έτσι και επίσημα αυτό που πραγματικά υπάρχει και αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι η μεγάλη ελληνική μειονότητα η οποία είναι περήφανη καθώς είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μέσα του κυματίζει και παντού η γαλανόλευκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αδειάστε του Βουλγάρου, αδειάστε του άλλου. Όπω οι Αλβανοί είναι με του Αλβανού, οι Έλληνε βλάχοι των Σκοπίων είναι με την Ελλάδα. Ξεκάθαρα πράγματα, κυρίε και κύριοι. Α ακούσουμε το ηχητικό. Η τήρηση τη συμφωνία δεν σημαίνει μη καταγγελία τη. Η καταγγελία τη προβλέπεται στη συμφωνία, εάν τη μέρη την παραβιάζουν. Η τήρηση τη συμφωνία προποθέτει την καταγγελία τη αν το ένα μέρο την παραβιάζει, αν το 19. Ένα, μισό λεπτό. Εσεί λέτε ότι αν το ένα μέρο, δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, συνεχίσει έτσι προκλητικά να την παραβιάζει, θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να επικαλεστεί το άρθρο είναι 19. Είναι είναι υποχρεωμένη.